Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε, γιατί σήμερα έχουμε ιστορία. Έχουμε θεματάρα. Καιρό που το περιμένετε. Έχει στείλει μία φίλη από το κανάλι. Κάτι το οποίο έχει ονομάσει η ίδια. Τίτλος επιστολής. Γνώρισε έναν άρκισο και το φίλο του νούμερο 2. Εγώ όμως έχω απαντήσει. Έχω βάλει τον εξής τίτλο στο βίντεο. Άλλος ένας νάρκισσος με το φίλο του και η δικιά μας η ψυχοεκπαιδευόμενη. Για πάμε να δούμε στάδια απεξάρτησης από καταστάσεις προβληματικές. Πάμε να δούμε προόδους το μέλλον της οικογένειας μας εδώ πέρα της ψυχοεκπαιδευτικής. Όσοι είστε καινούργοι στα βίντεο μας και δεν έχετε δει άλλα και έχετε πέσει τυχαία πάνω σε αυτό το βίντεο, εδώ πέρα στο YouTube είμαστε ένα κανάλι ψυχοεκπαιδευτικό. Εγώ είμαι η Κανελάρχησα, είμαι η Δέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας, προφανώς YouTuber. Κάνουμε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την ψυχολογία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ασχολούμαστε πάρα πολύ και με τις ερωτικές σχέσεις, γιατί ναι, ρε, μας καίει. Και καίει τον περισσότερο κόσμο. Και τώρα είμαστε σε μια φάση στο κανάλι μετά από 3 χρόνια περίπου. Μετά από 3 χρόνια έτσι καθημερινής παραγωγής υλικού, είμαστε σε μια φάση στο κανάλι στην οποία έχουμε αποκρυσταλώσει ζητήματα όπως τον ναρκισισμό, δείτε το ανάλογο playlist, όπως τη συνεξάρτηση, δείτε το ανάλογο playlist, όπως τις σχέσεις με διάγνωστους, δείτε το ανάλογο playlist και πάμε δυνατά. Πάμε να διαβάσουμε, κάντε καφέ. Θυμάστε 3 χρόνια πριν, όταν είχαμε ξεκινήσει δειλά-δειλά τα πρώτα vlogs που πίναμε καφέ. Και κάποιοι έλεγαν, πώς ρουφάς έτσι το καφέ, δεν μ' αρέσει. Άλλοι έλεγαν, όχι, μ' αρέσει πολύ πώς ρουφάς τον καφέ. Θα πιούμε καφέ μαζί σήμερα, δεν γίνεται. Θα γελάσουμε και θα συγχαρούμε τη φίλη μας. Λοιπόν, αγαπητή μου Θέκλα, αγαπητή μου φίλη, τα περιστατικά που θα διηγηθώ έγιναν τον περασμένο χειμώνα. Ήμουν χρόνια single και είχα καταφέρει να μετατρέψω τη μοναξιά σε μοναχικότητα, μπράβο, με βοήθεια την ψυχοθεραπεία, τα βίντεο και τα βιβλία σου. Δικιά μας! Αποφάσισα λοιπόν να φτιάξω προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών. Και τι υποψιάζουμε πως είναι το Tinder, ίσως να είναι και κάποια άλλη, δεν ξέρουμε. Σύντομα διαπίστωσα πως απ' όλα έχει ομπαξές. Δεν θα είχε, κόρη, παντού έχει απ' όλα ομπαξές, είπαμε. Πρώτη και καλύτερη ή παντρεμένη, δεσμευμένη, χωρίς ή με φωτογραφία, βάζει πολλά θαυμαστικά δίπλα από τους παντρεμένους δεσμευμένους με φωτογραφία, που ψάχνουν κάτι εφήμερο για να ξεφύγουν από τη ρουτίνα, όπως λένε. Άλλοι πάλι, άκρος επιθετικοί στο κειμενάκι που έγραφαν ως βιογραφικό, να δίνουν επιτακτικά οδηγίες σε κοπέλες που πρέπει να πληρούν τις ανεκδίγητες προϋποθέσεις τους. Θυμάστε χθες το βράδυ που πίναμε κρασί εδώ, τώρα πίνουμε καφέ. Και φυσικά δεν λείπουν και οι άνδρες εκείνοι που επιδεικνύουν το σώμα και τα κάλλη τους με αστείους, θα έλεγα, τρόπους. Αμπά, ιδέα σου, θα πιω σε αυτό. Καφέ πίνω, ε. Κανένας από τις παραπάνω κατηγορίες δεν με ενδιέφερε. Πού να ξέρα όμως τι με περιμένει. Ανάμεσα σε όλους αυτούς υπήρχαν φυσικά και περιπτώσεις που φαινόντουσαν νορμάλ, χωρίς όμως να σημαίνει τελικά ότι ένα φαινομενικά φυσιολογικό προφίλ αντιστοιχεί και σε φυσιολογικό άνθρωπο. Αφού είχα κάνει ήδη κάποιες γνωριμίες χωρίς να προχωρήσουν σε κάτι ιδιαίτερο, βρήκα τον Κελέπουρα, για τον οποίο θα μιλήσω παρακάτω. Δεν έχω ξανακούσει αυτή τη λέξη. Ακουσλάκι Κελέπουρα. Αντί Κελεπούρ, λέει ο Κελέπουρας. Είσαι θεά, τέλος. Είχε βάλει 2 φωτογραφίες και κάποια ενδιαφέροντα στο προφίλ του. Είχε ευγενική φυσιογνωμία. Γίνεται λοιπόν το match και ξεκινάμε. Η υπερβολική ευγένεια υπήρχε και στο λόγο του. Σωστός gentleman. Αφού είπαμε τα βασικά, που μένουμε, ηλικίες κλπ, μου ζήτησε να κανονίσουμε να βγούμε. Κάποια στιγμή με ρώτησε αν καπνίζω και είπα όχι. Πω πω, μου είπε, ελπίζω να μην σε ξενερώνει που καπνίζω. Προσπαθώ να το κόψω, είπε. Το απάντησα πως δεν έχω θέμα. Γενικά πολλές φορές για κάτι που έλεγε με ρώτα για αν συμφωνώ. Αυτό με τους άντρες. Αν έχετε έναν άντρα, ο οποίος σας λέει κάτι, κάνει μια δήλωση και μετά λέει συμφωνείς, συμφωνείς. Αυτό μπορεί να δείχνει ανασφάλεια. Μπορεί, λέμε, γιατί κάνουμε υποθέσεις εδώ πέρα, και να έχει ανάγκη για επιβεβαίωση. Μπορεί. Και φυσικά και στις γυναίκες ισχύει αυτό.
αν κάνουν μια δήλωση και λένε την άποψή του, αλλά το συμπληρώνουν και με ένα συμφωνεί με αυτό που λέω. Ή αν κάνουν μια πράξη και έρχονται και στη λένε, έκανα καλά. Νομίζεις ότι έκανα καλά, νομίζεις ότι έκανα καλή εντύπωση. Αυτό δείχνει άνθρωπο που δεν είναι σίγουρος για τον εαυτό του, έχει ανασφάλεις και έχει ανάγκη από επιβεβαίωση και ίσως και από ναρκισιστική παροχή. Πάμε παρακάτω. Ναρκισιστική απλά είπαμε είναι η ενέργεια που δίνουμε στους ναρκισσούς που μας ρουφάνε το αίμα. Είχε έγνοια μην πει κάτι για αυτόν με το οποίο μπορεί να ξενέρωνα. Ήταν Δευτέρα όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε και επειδή έχουμε αντίθετα ωράρια στη δουλειά, καταλήξαμε να κλείσουμε ραντεβού Παρασκευή. Κλείνουμε το ραντεβού και μετά δεχόμουν καταιγισμό μηνυμάτων του στυλ. Αχ, είναι μακριά η Παρασκευή. Πόσο θα ήθελα να σε δω τώρα. Και άλλα τέτοια παρόμοια που με άγχωσαν. Συμπεριφερόταν λες και είχαμε ήδη γνωριστεί από κοντά. Λες και είχε ήδη σίγουρο ότι και αυτός και εγώ ενδιαφερόμαστε. Ο ένας για τον άλλον. Ένιωσα πίεση και του είπα: με αγχώνεις λίγο, βιάζεσαι. Δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά ακόμα. Απάντηση: εμένα δεν θα με άγχωνε, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ αν κάποιος ήθελε τόσο πολύ να με δει. Του εξήγησα πως θα ήθελα πρώτα να γνωριστούμε από κοντά για να δούμε πώς θα νιώσουμε και απάντησε συγκαταβατικά. Ήδη όμως έβλεπα την πρώτη κόκκινη σημεούλα να αρμενίζει, να ανεμίζει. Όχι να αρμενίζει, τα καράβια αρμενίζουν, οι σημαίες ανεμίζουν. Ένιωθω ότι βιάζεται και πως αυτά που έγραφε και έλεγε ήταν σαν φλερτ, αν όχι love bombing. Love bombing είπαμε είναι η πρώτη φάση που σε προσεγγίζει ένας ναρκισσός που σε βομβαρδίζει εντός αγωγικών με αγάπη. Όλες τις μέρες μέχρι να βρεθούμε μου έστελνε μηνύματα τα οποία συνοδεύονταν με φωτογραφίες που δε μία σχέση είχαν με αυτές που είχε στο προφίλ του και δεν εννοώ εμφανισιακά. Όπως προείπα, στο προφίλ του είχε δύο φωτογραφίες, μόνο πρόσωπο χαμογελαστός. Στις φωτογραφίες που με έστελνε όμως το Viber, έκανε επίδειξη των μπράτσων. Έκανε επίδειξη των μπράτσων του, σαν άλλος Ποπαϊ, του γυμνασμένου κορμιού που διαθέτει και που εμένα δυστυχώς για αυτόν δεν με αφορούσε καθόλου. Σε κάποιες έκανε και duck face. Παιδιά, γράψτε μου στα σχόλια σας έστειλε και σας άντρες φωτογραφίες με duck face. Πραγματικά να ξεπερνά, δεν μου έχει τύχει ευτυχώς. Να κάνει το duck face είναι αυτού κόλου, να σου και με κοπέλα που δεν την ξέρει και δεν είναι η φιλανάδα του. Όσο περνούσαν οι μέρες μέχρι το ραντεβού, έστελνε και χειρότερες πόζες και τόσο cringera περισσότερο. Η λέξη cringe, που είναι εγγλέζικη λέξη, σημαίνει φρικάρο, σημαίνει μου φαίνεται κάτι μελό με έναν άσχημο τρόπο μελό. Τη λένε τα παιδιά μου τη λέξη cringe, cringearo. Ο γιος μου λέει για παράδειγμα, δεν μπορώ να ακούω τη φωνή σου στα βίντεο, cringearo. Ή δεν μπορώ να βλέπω ένα βίντεο στο οποίο είμαι εγώ μέσα, cringearo. Τώρα ψάχνω στο κινητό μου, στο λεξικό, να βρω τη λέξη cringe ακριβώς τι σημαίνει στα ελληνικά. Την ακριβή μετάφραση, μαζεύομαι σημαίνει, μαζεύομαι. Στην ουσία σημαίνει αυτό, κριντζάρο. Για κάποιο λόγο ήμουν σίγουρη σχεδόν εξ αρχής ότι αν ξεκινήσω κι εγώ να στέλνω φωτογραφίες θα το πήγαινε στο επόμενο level. Το επόμενο level, το επόμενο επίπεδο, η επόμενη πίστα είναι sexting, γυμνές φωτογραφίες κλπ. Sexting σημαίνει να κάνεις σεξ μέσω μηνυμάτων και nudes είναι γυμνές φωτογραφίες. Παρ' όλα αυτά όμως τα γραπτά του ήταν άκρος ρομαντικά. Μου έλεγε ότι είναι μόνος του αρκετά χρόνια. Ότι είχε μια πολύχρονη σχέση που έληξε πριν 3 χρόνια και του λείπει συντροφικότητα. Ότι είναι άνθρωπος των σχέσεων κλπ. Αυτό διαμεφημιζόταν για σχεσάκια ο τύπος με το duck face που σε κρίντζαρε. Προσπαθούσε να με πείσει εν ολίγης ότι είναι σχεσάκιας που είναι καιρό μόνος και θέλει κάτι σοβαρό. Αν και μέσα μου ήξερα ότι όλα όσα έλεγε ήταν too good to be true, δηλαδή πολύ καλά για να είναι αληθινά, ήθελα να διαπιστώσω τι συμβαίνει διαζώσεις. Έρχεται λοιπόν η μέρα της πρώτης μας συνάντησης. Όταν τον πρωτοείδα ήταν τρακαρισμένος. Φαινόταν να έχει άγχος. Λογικό, αναμενόμενο. Υποθέτω πως ήθελε οπωσδήποτε να του αρέσω για να πετύχει το σκοπό του. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα δείξει ένα χαρακτήρα συγκρατημένο σε όλα όσα έλεγε και προσπαθούσε. Στο ραντεβού μίλαγε πάρα πολύ γι' αυτόν και μου επανέλαβε φυσικά και πόσο του αρέσει η συντροφικότητα και ο τύπος είναι και σχεσάκιας.
Έλεγε ότι του αρέσει που έχει βγει μετά από τόσο καιρό με μια όμορφη γυναίκα. Ναι, φιλενάδα, είσαι όμορφη όντως. Είσαι θεάρα. Όλες είστε. Όλες και όλοι. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι δυσκολεύεται να βρει κοπέλα, ότι δεν μπορεί άλλο μόνος του κλπ. Εγώ αυτά τα δυσκολεύομαι να βρω κοπέλα, το δεν μπορώ μόνος μου, μου φαντάζουν όχι σημαίακια, σημαίαρες, καραβόπανα, δεν ξέρω εγώ τι, μακριά να ακούσα, δεν μπορώ να βρω γυναίκα, δεν μπορώ να είμαι μόνος μου. Και η γυναίκα να το λέει και ο άντρας να το λέει είναι αποθητικά. Όλα αυτά παλαιότερα, λέει φίλοι, οι οποίοι είναι ψυχοεκπαιδευόμενοι στο κανάλι μας, θα ηχούσα στα αυτιά μου σαν γιορτινές καμπάνες. Τώρα όμως, όχι. Όσο ήμασταν εκεί, ήπια ένα ποτό και αυτός πρέπει να ήπια τουλάχιστον πέντε και μου γράφεις και τι ποτό, δυνατό ποτό. Γι' αυτό και του έφυγε το αρχικό άγχος μετά από λίγη ώρα. Αναρωτήθηκα αν θα είναι σε θέση να οδηγήσει μετά και μου είπε πως δεν τον πειράζει το ποτό, πράγμα που ίσχυε γιατί δεν έδειξε ζαλισμένος μέχρι το τέλος της βραδιάς. Εδώ να σας πω ότι δεν μπαίνουμε σε αυτοκίνητο ανθρώπου που έχει πιει τόσα πολλά ποτά. Νομίζω ένα ποτό, άντε δύο να σπάσει πέτρα να του πιείς όλο το βράδυ, δεν θα ανεβεί το ποσοστό του αλκοόλ στο αίμα σου επικίνδυνα, αλλά πέντε ποτά και μετά να μπούμε στο αυτοκίνητο που οδηγεί κάποιος ή κάποια που έχει μπει πέντε ποτά, όχι, 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 no, no, no. Τον έρωτα πάμε να βρούμε, όχι το νεκροταφείο. Να πω εδώ πως για εμένα είναι deal breaker, deal breaker είναι κάτι που χαλάει τη συμφωνία, κάθε είδους κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ. Και θα έπρεπε να είναι για όλους μας οι εθισμοί deal breakers. Το ρώτησα για τους φίλους του που βγαίνει συνήθως και μου απάντησε πως δεν έχει φίλους. Θαυμαστικά, σημειάρες. Είναι από την επαρχία και βρίσκεται στην Αθήνα 10 χρόνια. Η πραγματική του φίλη είναι πίσω στο χωριό που μεγάλωσε. Μετά από πολλή ώρα με ρώτησε κάτι για μένα και τη δουλειά μου. Το έκανε ξεκάθαρα τυπικά. Ναι, ο Νάρκησος θα μιλάει όλο για τον εαυτό του. Ξεκίνησα να του λέω, αλλά φαινόταν πως δεν πρόσεχε καν τι λέω. Είχε ένα κενό βλέμμα την ώρα που του μιλούσα για μένα. Ναι, γιατί περίμενε πότε θα του πει. Θα σου πει για αυτόν και πόσο σπουδαίος είναι και τι θέλει να σου κάνει, να του κάνεις κλπ. Κάποια στιγμή άρχισε να φλερτάρει πιο έντονα. Ανταπέδωσα το φλερτ, ξέροντας πολύ καλά που πατάω και τι κάνω. Κάτι είχε στο μυαλό της αυτή. Εκεί που φλερτάραμε λοιπόν, έκανε την κίνηση, ματ και με φίλησε. Και εσύ ανταποκρίθηκες, γιατί είπαμε έχει καιρό που είσαι μόνη σου. Άρα έχεις στο μυαλό σου ότι θα πάρεις κάτι από αυτή την εμπειρία. Εκτός το ότι μας έφερες ένα απολαυστικό κείμενο για vlog, πήρες και εσύ το τυχερό σου. Εκεί, ενώ συνεχίζονταν οι ερωτικές περιπτύξεις, συνέχιζε και το ρόλο που έπαιζε. Έλεγε με έμφαση, πω πω, έχω πάρα πολύ καιρό να φιλήσω γυναίκα. Θεκλα που ήθελε, θα του έλεγα δηλαδή, άντρα φίλησες πρόσφατα. Η κατσίκη. Πού τα πουλάς αυτά βρε, μου ήρθε να του πω, αλλά κρατήθηκα. Ήξερα μέσα μου ότι ο τύπος είναι αδιάγνωστος και δεν είχα σκοπό να τσιμπήσω το δόλωμά του. Κάτι άλλο θέλεις να τσιμπήσεις. Υπενθυμίζω ότι το βίντεο αυτό γυρίζεται 5 Μαΐου, την επομένη των γενεθλίων μου και δεν έχουν περάσει ακόμη 24 ώρες από τότε που κατανάλωσα 3 τέταρτα της μπουκάλας κρασί, οπότε είμαι και λίγο στο κέφι. Δεν ήθελε σχέση αυτός, όσο και αχτυπιόταν ότι ήθελε, για σεξ το πήγαινε και ήταν ηλίου φαϊνότερο. Ναι, αλλά σου λένε για σχέση για να σε κάνουν να αποκτήσεις συναισθήματα να κάνεις καλύτερο σεξ. Τα έχουμε πολλές φορές εδώ στο κανάλι. Εμείς είμαστε υπέρ των ξεκάθαρων καταστάσεων, των ξεκαθαρισμένων. Και θα ήταν πολύ πιο απλό να το πει εξ αρχής χωρίς όλο αυτό το θέατρο. Αλλά όχι. Ήθελε το αγόρι να το ζήσει έτσι ως σαν σενάριο ταινίας. Το αστείο είναι ότι ποτέ δεν του είπα τη δική μου ατζέντα, αν θέλω σοβαρή σχέση ή κάτι πιο ελεύθερο. Βέβαια η αλήθεια είναι πως προφανώς και το εκπέμπω ότι ψάχνω σύντροφο, αλλά οκ. Okay. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα που ψάχνει σύντροφο μέχρι να βρει εκείνο το σύντροφο πως δεν θα έκανε με προσοχή και μια ξεπετούλα. Αν θέλει, ελεύθερη γυναίκα είναι, δικαιούται και μπορεί. Κάποια στιγμή του είπα να πληρώσουμε και να φύγουμε. Βγήκαμε έξω και με πήγε μέχρι τα μάξιμο. Ωραία που δεν πήγε στο δικό του. Βρήκε ως δικαιολογία το κρύο και μου είπε να μπούμε μέσα. Μπαίνουμε μέσα και δεν περνάνε δύο λεπτά και αρχίζει να ξεκουμπώνει το παντελόνι του. Του λέω, οπ! Έχει πολύ πλάκα γιατί ρίχνω το iPad και κλείνει το βίντεο. Του λέω, οπα!
Είμαστε παρκαρισμένοι στο κέντρο της πόλης. Τι κάνεις? Αλλά αυτός εκεί ακάθεκτος ήθελε να μου δείξει την πραμάτια του, όπως και το έπραξε. Με περήφανο ύφος επέδειξε τα προσόντα του, πιστεύοντας πως δεν θα αντισταθώ. Ναι, γιατί δεν έχεις ξαναδεί ποτέ. Μάλιστα προσπαθούσε να με κάνει να του πω κοπλιμέντο. Του εξήγησα πως δεν επιθυμώ να κάνουμε σεξ στο αμάξι και να κανονίσουμε κάποια στιγμή σπίτι του ή σπίτι μου. Μόλις αυτός κατάλαβε ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω σεξ μαζί του, άλλαξε εντελώς. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ευγενικός και θερμότατος. Μετά απότομα έγινε ψυχρός και ανίσταξε όπως είτε. Αχ, αυτό το σενάριο. Άμα κάποιος θέλει μόνο σεξ, άμα του δώσει το σεξ, ξαφνικά νιστάζει. Νιστάζει ξαφνικά, χάνει όλη του διάβια και θέλει να φύγει. Ή αν κάποιος θέλει μόνο σεξ και δεν του δώσει το σεξ, πάλι νιστάζει και χάνει όλη του τη διάβια και θέλει να φύγει. Χαιρετηθήκαμε λοιπόν και γύρισα σπίτι σκεπτόμενοι τους τελευταίους 2 μήνες είχα βγει 4-5 ραντεβού με στόχο να ξαναβγω στην αρένα του φλερτ μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής και με κρυφή ελπίδα ότι ίσως γνωρίσω έναν κατάλληλο για μένα σύντροφο. Αυτή τη φορά, επειδή το πράγμα προχώρησε σε φιλιά αλλά και σε αποκαλυπτήρια του κυρίου και του φίλου του, ήθελα να πάρω το χρόνο μου και να σκεφτώ αν θα προχωρήσω με αυτόν τον δήθεν gentleman ή όχι. Είχα 2 επιλογές. Ή να διακόψω ή να συναντηθούμε για να περάσουμε καλά που λένε. Σε κάθε περίπτωση ήξερα ότι δεν μου κάνει αυτός ο άνθρωπος για σχέση. Και τώρα θα ασκήσω να χειροκροτώ και χειροκροτήστε και εσείς από τα σπίτια σας, γιατί γι' αυτό μιλάμε τόσο καιρό. Να είμαστε ρεαλιστές και συνειδητοποιημένοι και να μην χτίζουμε προσδοκίες μη ρεαλιστικές και πολύ νωρίς. Αν είχα βγει αυτό το ραντεβού πριν κάνω ψυχοθεραπεία, παρόλες τις κόκκινες σημαίες, θα είχα αρχίσει να κάνω όνειρα θερινής νυχτός. Θα είχα θάψει τον στιχτό μου που φώναζε πως ο κύριος αυτός δεν μας τα λέει καλά. Την επόμενη μέρα του ραντεβού, αυτός άφαντος, όπως ακριβώς το είχα προβλέψει. Παρόμοια σκηνικά είχα ζήσει στο παρελθόν αρκετές φορές και αντιδρούσα εντελώς συνεξαρτητικά. Δηλαδή, αναστατωνόσουν, αγχωνόσουν, γιατί δεν έστειλε, γιατί δεν έκανε, γιατί δεν πήρε. Αλλά τώρα ήξερες. Το ήξερες από πριν ότι θα χαθεί. Είχαν περάσει 2 μέρες μετά το ραντεβού. Αυτός δεν είχε στείλει κανένα μήνυμα, επηρεασμένος προφανώς από το άδοξο για αυτόν τέλος της βραδιάς στο αμάξι μου. Του έστειλα λοιπόν εγώ ένα καλημέρα τι κάνεις, με σκοπό να βρεθούμε σε σπίτι και όχι σε αυτοκίνητο. Αμέσως απάντησε και σύντομα μου πρότεινε να πάω σπίτι του. Μάλιστα. Έτσι γίνονται σωστοί λογαριασμοί και σωστές εξηγήσεις. Βγαίνεις ένα ραντεβού και βλέπεις, κάνει για σχέση αυτός ο άνθρωπος. Αν κάνει, ξαναβγαίνεις και άλλο ραντεβού και άλλο ραντεβού. Δεν κάνει για σχέση, και αν εσύ είσαι single και θα ήθελες να κάνεις μια εμπειρία, τότε πας σπίτι σου ή σπίτι μου. Αν θα πάμε από την αρχή σπίτι σου ή σπίτι μου, σημαίνει ότι είμαστε τουλάχιστον σίγουροι πως το σεξ θα είναι καλό και είμαστε τουλάχιστον σίγουροι ότι ο άλλος είναι ασφαλής. Αλλά είπαμε πολλές φορές ότι στις γνωριμίες από διαδικτύου δεν πάμε κατευθείαν στο σπίτι ενός ανθρώπου. Αυτός βέβαια αφού δέχτηκα συνέχισε το μοτίβο του ρομαντικό στο γραπτολόγο και παράλληλα συνέχισε να στέλνει και φωτογραφίες. Αυτή τη φορά έστειλε και φωτογραφίες και βίντεο με το φίλο του, έτσι για να μου δείξει πόσο ανυπομονεί. Μου έγραφε ότι θα περάσω καταπληκτικά μαζί του και θα γίνει χαμός. Έταζε λαγούς με πετραχίλια ο έμπειρος μεγάλος εραστής. Τα βιντεάκια και τις φωτογραφίες φυσικά τα είχε έτοιμα καιρό πριν και τα έστελνε σε διάφορες κοπέλες. Και αυτό το λέω γιατί σε μια φωτογραφία φαινόταν ότι είναι καλοκαίρι και εκείνος έλεγε πως τις έβγαζε εκείνη τη στιγμή για εμένα αποκλειστικά. Του το είπα πως η τάδε φωτό είναι παλιά και φαίνεται, τα μάσισε κάπως και συνέχισε να στέλνει παρόλα αυτά πτώητος. Εννοείται ότι ζήτησε και από μένα φωτογραφία. Αλλά ήμουν σε φάση, μη φας, έχουμε γλαρόσουπα, αυτό που λέει η κόρη μου, μη φας, απόψε σου έχω γλάρο. Και ήρθε η μέρα της δεύτερης συνάντησής μας. Μπαίνω μέσα στο αυτό στο σπίτι του και με υποδέχτηκε με μουσική. Μη φανταστείτε όμως τίποτα ερωτικές μπαλάντες. Όχι, έπαιζε το Be My Lover, τον Lambouche, παλιά χορευτική επιτυχία των 90s. Όποιος ξέρει το τραγούδι μπορεί να φανταστεί πόσο μου ήρθε να γελάσω εκείνη τη στιγμή. Ξεκίνησαν οι περιπτύξεις και εκείνος με πήγε στο σαλόνι. Μετά από λίγα λεπτά του ζήτησα να πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Είχε και λίγο ψύχρα στο σαλόνι. Μου λέει: Ξέρεις, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν έχω θέρμανση στο υπόλοιπο σπίτι, είναι μόνο αυτό το κλιματιστικό εδώ στο σαλόνι.
Μου έδειξε λοιπόν το υπόλοιπο σπίτι που όντως δεν είχε θέρμανση και έκανε περισσότερο κρύο, οπότε αναγκαστικά γυρίσαμε πίσω στο λιγότερο κρύο. Έκανε μια δουλειά αυτός που απαιτούσε καλή φυσική κατάσταση. Και το όλο κόνσεπτ, η όλη έννοια ήταν ότι εγώ είμαι πολύ σκληραγωγημένος άντρας και αντέχω να κοιμάμαι και στο κρύο. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, φλέξαρε το σώμα του σαν να μην υπάρχει αύριο. Φλέξ αυτός είχε. Έκανε εκτάσεις. Δέστε τα κάλλη μου, δείτε τα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, φλέξαρε το σώμα του σαν να μην υπάρχει αύριο, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πράξης. Φλέξαρε το σώμα του κατά τη διάρκεια της πράξης. Αγκαλά. Κάποια στιγμή είπε την κλασική ατάκα των γυμνασμένων ψωνισμένων ανθρώπων. Έχω πέσει ρε γαμότο, κοιτάζοντας και δείχνοντας το six pack του. Δηλαδή είχε κοιλιακούς σχηματισμένους και έλεγε έχω πέσει ρε γαμότο, δείχνοντας κοιλιακούς. Επίσης δεν έδειξε πρόθυμος να βάλει προφυλακτικό, δεν το δέχτηκα και αναγκάστηκε ο κύριος να φορέσει. Μας την έκανε τη χάρη. Εάν ζητήσετε από κάποιον άγνωστο με τον οποίο συνευρίσκεστε να βάλετε προφυλακτικό και αρνηθεί, σταματάτε εκείνη την ώρα. Σεξ χωρίς προφυλακτικό κάνουμε με άνθρωπο με τον οποίο γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, ούτως ώστε να περάσουν οι τρεις μήνες από την αρχική γνωριμία, να κάνουμε και δύο εξετάσεις, και οι δύο ερωτικοί σύντροφοι να κάνουν εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα, και μετά, εάν υπάρχει τρόπος αντισύλληψης άλλος, τότε χωρίς. Κάποια στιγμή πήγε να κάνει και κάτι πάνω στο σεξ που δεν μου άρεσε, χωρίς καν να με ρωτήσει. Τον σταμάτησε ορθά κοφτά. Νόμιζε μάλλον πως γυρίζαμε ταινία ερωτικού περιεχομένου. Πέρα από την επίδειξη σώματος, συμπεριφερόταν λες και έκανε σεξ μόνος του. Ναρκισάκος! Δεν με κοιτούσε καν, κοίταγε τους μυς του. Άψυχος και άγαρμος. Και προφανώς δεν τον ενδιέφερε να ικανοποιηθώ εγώ. Πριν φτάσω στο τέλος της βραδιάς, θα αναφέρω και ένα-δυο κερασάκια στην τούρτα ακόμα. Πάνω στη συζήτηση πέταξε τα σεξιστικά του σχολιάκια για το κίνημα MeToo και τις κουνίστρες που τα θέλουν. Δεν είχα διάθεση να απαντήσω, γιατί δεν έβρισκα νόημα να συζητήσω σοβαρά μαζί του. Όποτε μίλαγε, τον άφηνα να εκτεθεί όλο και πιο πολύ. Σε άλλη φάση, ξεφούρνησε πως με την παρέα του μαζεύονται σε ένα φιλικό σπίτι, παίζουν ηλεκτρονικά και κάνουν μπάφους. Γιατί ήμουν τόσο σίγουρη γι' αυτό. Κάνουν μπάφους και παίζω προ. Και το απαντώ. Δεν μου έλεγες πως δεν έχεις φίλους εδώ και περνάς μοναχικά κλπ. Εντάξει, μου λέει, μη φανταστείς, γνωστή είναι, τίποτα φοβερό. Με ρώτησε αν κάνω και εγώ μπάφους. Του είπα όχι και μετά έβγαλε ένα λογίδριο για τα θετικά του να κάνεις που και που κανένα τέτοιο τσιγαράκι, στο οποίο δεν ξέρω αν αγωνιζόταν να πείσει εμένα ή τον εαυτό του. Αφού ολοκληρώθηκε η σεξουαλική πράξη, ξεκίνησα να ντύνομαι για να φύγω. Και εγώ το ήθελα, αλλά και αυτός πάλι είχε πάρει αυτό το ψυχρό ύφος και ήταν σαν να το έλεγε με τα μάτια του. Ότι εντάξει κοπελιά, φύγε τώρα. Ο τελευταίος μας διάλογος ήταν ο εξής. Σου άρεσε? Έψαχνα έναν τοίχο να χτυπήσω το κεφάλι μου με την ερώτηση και είπα χαμογελώντας και περιγελώντας, προσθέτω εγώ. Η βραδιά αυτή ήταν ακριβώς όπως την περίμενα. Θεάρα μου! Τόσο προβλέψιμη δηλαδή, μου λέει απορριμμένος. Ναι, τόσο προβλέψιμη, του είπα και γύρισα προς την πόρτα να φύγω. Μόλις άκουσε την απάντησή μου, έπαθε πάλι ρομαντική παράκρουση. Στείλε μου τα γυρίσεις να δω ότι έφτασες καλά. Του είπα «ΟΚ» και ξεκίνησα να περπατάω στον κήπο του για να βγω έξω. Αυτός εκεί άρχισε να μου φωνάζει για το πόσο ωραίο είναι το φεγγάρι απόψε. Ό,τι του φανεί, του λέω Στεφανή. Του έστειλε όταν γύρισα ότι όλα «ΟΚ», όταν γύρισα σπίτι ότι όλα «ΟΚ», δεν απάντησε τίποτα, ακριβώς όπως είχα προβλέψει ότι θα κάνει. Τι κέρδισε από όλο αυτό? Ένα διάφορο σεξ μετά από πολύ καιρό, θα έλεγε κανείς. Αλλά όχι. Το κέρδος ήταν πως συνειδητοποίησα πόσο πολύ με έχει αλλάξει προς το καλύτερο ψυχοθεραπεία. Yay! Πως έχω σταματήσει να τσιμπάω σε τέτοιου είδους δολώματα. Πως ναι, ακόμα και αν καταλήξω να κάνω σεξ με έναν ακατάλληλο για μένα άνθρωπο, μπορώ να αποχωρήσω χωρίς να στενοχωρηθώ, χωρίς να φάω κόλλημα, χωρίς να ελπίσω για σχέση, χωρίς να περιμένω άλλος να μεταλλαχθεί σε κάτι που δεν είναι. Χωρίς να χάσω την πίστη μου γενικά στους άντρες και να γενικεύσω. Θεάρα μου, αγάπη μου! Η ψυχοθεραπεία είναι ο μόνος δρόμος για όλους. Δεν χωράει η πνευματική τεμπελιά. Και όταν έρθει η στιγμή που νιώθεις πως δεν σε βοηθάει, έχεις στο μυαλό σου πως τώρα πρέπει να επιμείνεις. Πως τώρα πρέπει να επιμείνεις. Τώρα πρέπει να μην τα παρατήσεις. Χαίρομαι που εγώ δεν το έκανα όταν μου συνέβη. Και τελικά έφτασα εδώ που είμαι σήμερα. Να μου λέει ψυχολόγος μου πριν κάποιες μέρες πως φτάνουμε εσύ ως το τέλος του ψυχοθεραπευτικού μας κύκλου. Αγάπη μου! Ιστερόγραφο 1.
Τελικά δεν έχει σημασία πώς και πού θα γνωρίσεις κάποιον. Σημασία έχει να ξέρεις τι θες και να μην το προδίδεις. Όταν όντως θέλεις σοβαρή σχέση, δεν χάνεις το χρόνο σου με ανθρώπους που δεν σου ταιριάζουν, όσο και να έχεις ανάγκη να συντροφευτείς. Ιστερόγραφο 2. Ας εκτιμήσουμε όλοι τους ανθρώπους που δεν θέλουν σχέση, που επιζητούν μόνο σεξ και το λένε ειλικρινά, χωρίς να πουλάνε κανένα παραμυθάκι για να πετύχουν το σκοπό τους. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Είσαι θεά, είσαι καταπληκτική, είσαι από τις καλύτερες μας μαθήτριες και μαθητές εδώ στο κανάλι. Σε χειροκροτάμε, standing ovation. Όρθια σε χειροκροτάμε όλοι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και ελπίζω και εύχομαι να σου μοιάσουμε. Καταπληκτικό αυτό το vlog. Θα μπει στα σως, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μπει στα σως, καταπληκτικό. Α, εδώ θέλω να φτάσουμε. Είδατε, δεν λέω να φτάσετε, να φτάσουμε λέω. Λοιπόν, επειδή σας είπα ότι προηγουμένως, ότι σήμερα αυτό το βίντεο έχει γυριστεί 5 Μαΐου 2022 μετά τα γενέθλιά μου και τα μάτια μου είναι κόκκινα. Τα μάτια μου δεν είναι κόκκινα από το ποτό, αλλά είναι κόκκινα επειδή έχει τελειώσει η κρέμα ματιών που είχα και έβαλα μια κρέμα ματιών που είχα στο σπίτι, η οποία έχει μέσα, πώς το λένε ρε παιδιά, έχει μέσα μια ουσία που προκάλεσε αλλεργία, γι' αυτό είναι κόκκινα τα μάτια μου. Κατά τα άλλα είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη για την εξέλιξη που έχουμε στο κανάλι μας, σας αγαπώ πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ να διαβάζουμε τέτοια ελπιδοφόρα βίντεο τα οποία πιστοποιούν την επιτυχία μας ως ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Σας αγαπώ. Yeah.